θες τι να πω. Η ζωή μου στο δικό σου το σκοπό. Μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Καλή μας εβδομάδα, καλή μας Δευτέρα, μια διαφορετική Δευτέρα. Δεν ξεκίνησε αυτή η μέρα έτσι όπως ξεκινάει κάθε Δευτέρα και κάθε εβδομάδα η εκπομπή μας. Μετά από τα δυσάρεστα νέα που έχουμε μάθει από το πρωί, που μας έχουν κατακλείσει τα μέσα, αυτή την δυσάρεστη είδηση που μας έχει στενοχωρέσει πολύ, που μας έχει γεμίσει με θλίψη και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με οτιδήποτε άλλο σήμερα παρά αυτή την τραγική και πολύ 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 δυσάρεστη είδηση για την ζωή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Δυστυχώς ο αγαπημένος μας Λαβρέντης Μαχαιρίτσας άφησε την τελευταία του πρωί σήμερα το πρωί τα ξημερώματα, έφυγε από καρδιακή προσβολή. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, είμαστε έτσι λίγο μουδιασμένοι όλοι. Όλοι από την είδηση του πολύ μουδιασμένοι, έχουν περάσει και πολλές ώρες από την ώρα που το μάθαμε. Φανταστείτε την ώρα που έφτασε στα αυτιά μας αυτή η είδηση. Έχουμε μεγαλώσει και εμείς και οι γονείς μας με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και τα παιδιά μας. Ένας άνθρωπος που άφησε τη δική του σφραγίδα στο χώρο της μουσικής, έχει γράψει άπειρα τραγούδια, έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία στο χώρο τραγουδιού. Ένας ήρεμος άνθρωπος, ένας οικογενειάρχης, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που έφυγε έτσι απλά, Κωνσταντίνα. Έπεσε να ξαπλώσει και απλά δεν ξύπνησε ποτέ. Τον βρήκε η κόρη του εκεί κοντά στο Βόλο που μένανε, στην κατοικία του μετά από συναυλία που έδωσε με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Κάλεσαν το ασθενοφόρο, αλλά ήδη ήταν αργά. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας άφησε την τελευταία του πνοή σε πολύ νεαρή ηλικία. Ήταν νέος άνθρωπος, ήταν 62-63 χρονών. Νεότατος. Ξαφνικά είχε περάσει προβλήματα υγείας, τα ξεπέρασε έτσι όπως δήλωνε ο ίδιος και αυτό φαινόταν. Και ξαφνικά ο άνθρωπος αυτός δεν ξύπνησε ποτέ. Μια τραγική είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους από το πρωί. Μου έμοιαζε ψέμα έτσι μόλις τη διαβάσαμε. Δεν το πιστεύαμε. Περιμέναμε έτσι λίγο να το διασταυρώσουμε. Με άλλα. Σε όλα τα site και όσο βλέπαμε να υπάρχει αναπαραγωγή, λέγαμε κύριε Λέισον, ας πούμε. Είναι αλήθεια. Ναι. Τα κλασικά που ανεβάζουν για κάποιους που πεθαίνουν και μετά αποκαθίσταται η αλήθεια. Δυστυχώς. Είναι τρελό. Είχε και προγραμματισμένη συναυλία για αύριο, έτσι με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο. Είναι τρομερά όλα αυτά που έρχονται στα αυτιά μας. Έχουμε πολλές ειδήσεις και πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχουν φτάσει στα αυτιά σας σήμερα ακόμη για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα, Άντρη μου. Ναι. Έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στη μνήμη του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, αυτής της εμβληματικής φιγούρας που έχουμε ερωτευτεί μαζί με τα τραγούδια που έχει γράψει και έχει τραγουδήσει. Έχουμε ερωτευτεί, έχουμε χωρίσει, έχουμε κλάψει, έχουμε κοιμηθεί, έχουμε ξυπνήσει με τα τραγούδια. Δηλαδή είναι σε πολλές στιγμές της ζωής μας πολύ έντονη η μορφή του και τα τραγούδια του. Πάμε όμως να δούμε το αφιέρωμα για Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και είναι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε έτσι για αρχή της εκπομπής μας. Στην άκρη του απείρου, στη γούλα των ήρων, στα γόνα που στάζει, πόσο σου μοιάζει. Στο άκουσμα της είδησης πως σήμερα ο γνωστός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Λαβρέντης Μαχαιρίτσας μας άφησε για να πάει στη γειτονιά των Αγγέλων, το αίμα παγώνει και οι δείκτες του ρολογιού πάβουν να χτυπάνε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 63 ετών. Τις τελευταίες ημέρες διέμενε στο Βόλο, στο σπίτι που διατηρούσε στο πτελαιό Μαγνησίας, καθώς είχε πραγματοποιήσει εκεί μια συναυλία, την τελευταία του καθώς έμελε να είναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ιστορικό με καρδιακό πρόβλημα υγείας. Μεταφέρθηκε σπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αχιλοπούλιο του Βόλου σήμερα τα ξημερώματα, μετά από καρδιακή προσβολή που πιθανότατα υπέστη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ποιος ήταν όμως ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας? Ο άνθρωπος αυτός που μας ταξίδεψε με τα τραγούδια του, που γαλούχησε τις ψυχές μας, που μας άφησε νωρίς, πολύ νωρίς, χωρίς να προλάβει να πει ούτε ένα αντίο. Γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1956 στη Νέα Ιωνία του Βόλου.
Από πολύ μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη μουσική και τη λάτρεψε. Λίγο αργότερα εργάστηκε σε αποθήκη μιας δισκογραφικής εταιρείας, στην οποία αργότερα, κατά σύμπτωση, θα κυκλοφορήσει και το πρώτο του άλμπουμ το 1978, με αγγλικό στίχο και με τίτλο «Γκασπάρ». Ακολουθούν διάφορες δουλειές, ενώ μετά τη στρατιωτική του θητεία αρχίζει να τραγουδάει αντάρτικα με τον Πάνο Τζαβέλα στη Συντροφιά. Στα 20 του χρόνια δημιουργεί με τον Παύλο Κυρκυλή και τον Τάκη Βασαλάκη το συγκρότημα PLG. Το 1989 ξεκινάει η προσωπική του σταδιοδρομία ως συνθέτης και ερμηνευτής. Και παρόλο που κάποια στιγμή στη ζωή του είχε σκεφτεί να τα παρατήσει, ευτυχώς για εμάς κάνει επιτυχία και μας χαρίζει τραγούδια για να ερωτευτούμε, για να μπορούμε να νιώσουμε λίγο περισσότερο άνθρωποι, για να βρούμε την ελπίδα, για να μην τον ξεχάσουμε ποτέ. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ. Έχει συνεργαστεί δισκογραφικά και έχουν τραγουδήσει τραγούδια του η Μαρία Φαραντούρη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και σχεδόν όλο το ελληνικό μουσικό στερέωμα. Σε συνέντευξή του είχε πει: «Ύστερα από 50 χρόνια θα έχω γίνει φτερό στον άνεμο. Δεν με ενδιαφέρει η ύστερο φημία μου. Δεν έχω τόσο μεγάλη ματαιοδοξία. Ποιος είμαι, ο Μπετόβεν? Έχω κάνει μια οικογένεια όμορφη, ένα παιδί εξαιρετικό. Έχω 10 φίλους και έφτιαξα και 5 καλά τραγούδια. Αυτά μου είναι αρκετά και μου φτάνουν. Τα πράγματα είναι δύσκολα πια. Κυνηγάμε το αυτονόητο, όχι την υπερβολή. Η γενιά η δική μου, ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. 10 καλά τραγούδια μείνανε, 10 καλές συνεργασίες και 5 καλές σχέσεις από αυτήν την ιστορία. Αυτό. Και μια περίεργη σχέση με τον κόσμο, η οποία είναι αγάπης και μίσους, δηλαδή. Και έτσι πρέπει να είναι κιόλας. Μίσους γιατί? Γιατί έτσι είναι. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα αγαπητοί σε κάποιους ή κάποιος άλλος είναι ιδιαίτερα αντιπαθείς. Αυτό όμως που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ήταν πως η ζωή είναι το κογλύφος. Ό,τι σου δίνει, στο παίρνει κιόλας. Όλη του τη ζωή ήταν έτσι. Του έδινε πράγματα, αλλά απ' την άλλη έπαιρνε ανθρώπους. Σήμερα η ζωή πήρε και από εμάς το δικό του αστέρι. Και έτσι ο παλιός στρατιώτης μας θα μας τραγουδάει από εκεί ψηλά, να μας κρατάει συντροφιά και να μας υπενθυμίζει πως αυτό που ζήτησε ήταν μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάει. Καλό ταξίδι. Εντάξει παιδιά, είναι λίγο... Δεν είναι ρεαλιστικό να ξυπνάς μια μέρα ξαφνικά και να ακούς ότι ένας άνθρωπος που ήταν καλά, έφυγε ξαφνικά έτσι, στον ύπνο του απλά. Απλά, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι λίγο... Είναι σοκαριστικό γιατί δεν το περιμένει. Είναι χαστούκι μεγάλο. Ναι. Εδώ πολλές φορές σοκαρίζεσαι που ακούς ο άλλος ότι βασανίζεται πολύ καιρό, έχει ταλαιπωρηθεί και λες... Ελπίζω ότι θα γίνει καλά. Πόσο μάλλον από τη μια στιγμή στην άλλη να χάνεται μια ανθρώπινη ζωή. Ένας άνθρωπος που είχε προγραμματισμένες συνεντεύξεις σήμερα, αύριο θα ήταν η συναυλία για τα παιδιά στο Ηρώδιο που είπε και η Κλέλα με την Άντρη. Ναι. Συγκλονιστικό. Και περισσότερο σοκαριστικό είναι για την οικογένειά του που δεν περίμενε μια τέτοια έτσι, ένα τέτοιο ξημέρωμα να πούμε. Γιατί δεν ήταν άρρωστος, δεν υπέφερε για να είναι προετοιμασμένη. Και τον βρήκε η κόρη του, παιδιά. Ναι. Τον βρήκε η κόρη του, δηλαδή και αυτό είναι. Πολύ πολύ τραγικό από μόνο του να το ακούσεις σαν είδηση. Έχεις κι άλλα να προσθέσεις, Άντρη μου, να πω ότι διαβάζα και ένα άρθρο σχετικά με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και έλεγε ότι μισούσε τις Δευτέρες. Δεν τις ήθελε καθόλου, δεν τις αγαπούσε καθόλου, δεν τις ήθελε καθόλου. Οτιδήποτε και να γινόταν, τον έπαιρναν για συνεντεύξεις, για Δευτέρα προγραμματισμένες κλπ. Και τους έλεγε, όχι Δευτέρα, παιδιά. Είναι γρουσούζικη μέρα, δεν τη θέλω τη Δευτέρα. Από Τρίτη και μετά. Είναι πολύ ανατριχιαστικό. Βγήκε ξημερώματα Δευτέρας. Απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, για το Λαβρέντη Μαχαιρίτσα μίλησαν δύο πάρα πολύ καλοί του φίλοι, Κωνσταντίνα. Mm-hmm. Ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Κώστας Μακεδόνας, οι οποίοι ήταν και αυτοί συγκλονισμένοι στο άκουσμα της είδησης. Άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του, άνθρωποι που πέρασαν πολλές νύχτες μαζί του, γιατί ήταν φίλοι και διασκέδαζαν. Ήταν πολύ καλή παρέα. Αν θέλεις να δούμε τη δήλωση, εννοείται. Γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστική. Εννοείται. Δηλαδή, μια από τις ωραιότερες συνεργασίες που είχα ποτέ. Ένας βοτικός άνθρωπος. Και ένας άνθρωπος που έχει δώσει τόσα πολλά στο τραγούδι και στον πολιτισμό, απίστευτα. Είναι, έχω σοκαριστεί, ξέρετε, γιατί το έμαθα ένα λεπτό πριν βγούμε τώρα στον αέρα και δεν μου είναι εύκολο
Είναι απολύτως κατανοητό, είναι κυρία Μακεδόν. Είναι δύσκολο. Προφανώς είχατε φιλική σχέση. Ναι, σας λέω, δεν το έχω σοκαριστεί. Προς το παρόν δεν το πιστεύω. Προσπαθώ να μην το πιστέψω. Λαβρέντης, είναι ένας φίλος μου, η απώλεια που νιώθω είναι ουσιαστική. Δεν μπορώ πραγματικά να ισορροπήσω με όλη αυτή τη λογική. Τι να σας πω, είναι κάτι που δεν το συνειδητοποιώ ακόμα, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό που συμβαίνει. Είμαστε φίλοι, αδελφικοί φίλοι αρκετά χρόνια. Δεν μπορώ να πάρω ακόμα τη Μαρία Κλάρα του παιδί του και την Ελένη, δεν μπορώ και δεν μπορώ, είμαστε και οικογενειακοί φίλοι, είμαστε μαζί συνέχεια. Δεν μπορώ να πάρω το παιδί του, είμαι σε αδυναμία. Είμαι σε φοβερή αδυναμία. Και μετά το θάνατο του Σάκη Μπουλά και τώρα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, χάλασε το παρεάκι. Όλοι αυτοί ήταν παρέα. Ο Γιάννης είχε δουλέψει, είχε συνεργαστεί ακριβώς σε αυτό το σχήμα με τον Σάκη Μπουλά και τον ο Γιάννης Ζουγανέλης. Ο Μίνος. Ναι, και μου έλεγε πόσο απλός άνθρωπος ήταν, πως την πρωτοχρονιά είχε αγοράσει σε όλους παιδιά. Ο Γιάννης μιλάς για το αγόρι σου, έτσι. Ναι. Ωραία, ωραία. Είναι μουσικός και είχε συνεργαστεί μαζί του στο σχήμα που είχαν κάνει στην Αθήνα μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη, τον Σάκη Μπουλά. Και ήταν ένας άνθρωπος απλός, βοηθούσε όλα τα νέα παιδιά, ήταν δίπλα τους, ταπεινός, δεν ήθελε επουδενή να ακούγεται ως πρώτο όνομα, να φαίνεται, ναι, ήθελε να είναι διακριτικός και πάρα πολύ δοτικός. Τον έχουμε ζήσει σε πολλές στιγμές της ζωής του, τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, έτσι παιδιά. Ήταν και σε πολλές στιγμές δικές μας δίπλα του, δίπλα μας με τα τραγούδια. Και σε πολλές φάσεις του, γιατί ξεδιπλώθηκε πολύ μέσα από συνεντεύξεις του, από διάφορα πράγματα έτσι, που έβγαινε και έλεγε στις συναυλίες του. Μάλιστα, κάποιοι έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν μέσα πολύ από το διαδίκτυο. Ήταν οι καλλιτέχνες που θέλησαν να γράψουν ένα μικρό έτσι, κείμενο στα social media. Να δούμε μερικά από αυτά. Της Έλενας Παπαρίζου λέει: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον ενθουσιασμό και την αγάπη που ένιωσα την πρώτη φορά που σε συνάντησα. Καλό παράδεισο, Λαβρέντη». Ο Χρήστος Μάστορας θέλησε να πει αντίο στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με ένα δικό του στίχο. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Βλέπουμε τώρα Κικίλιας εδώ πέρα, έτσι. Το Twitter είναι αυτό. Αποχαιρέτησε ένας μεγάλος τραγουδοποιός, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, δεν είναι πια κοντά μας. Τα τραγούδια του θα μας συντροφεύουν πάντα. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πάντα θα μας συντροφεύουν τα τραγούδια του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Βαρύ το νέο. Σταμάτης Κραουνάκης. Βαρύ το νέο. Αμίλητο. Πώς φτάνει, δεν βλέπω εκεί, είναι μακριά ρε παιδιά, δεν βλέπω εκεί. Πώς μπορείς να εξωτερικεύσεις τα συναισθήματά σου επί της ουσίας μέσα από τα social media. Οι άνθρωποι αυτοί καταθέτουν φόρο τιμή σε αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη, ο ένας μετά τον άλλον, ασταμάτητα, γιατί είναι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν για μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα όπως ήταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ξέρεις τι, πολλές φορές μπορεί να βγαίνουμε και να λέμε, βλέπουμε συνέχεια παιδιά εδώ πέρα, πολλά post που έχουν ανεβεί. Ξέρεις τι συμβαίνει. Εκείνη την ώρα και το νιώσα και εγώ πάρα πολύ σήμερα. Δηλαδή, δεν είναι να κάνεις ένα post να τον αποχαιρετήσεις. Νιώθεις ότι θέλεις να το μοιραστείς με κάποιον. Να πεις αυτήν την τραγική είδηση και σε κάποιον άλλο. Ακριβώς. Εγώ εκείνη την ώρα που το έμαθα, έψαχνα σας εσάς όλους να σας το πω. Αλήθεια, ξέρεις τι έγινε. Είναι πολύ έντονο συνέστημα. Θέλεις να το μοιραστείς, να σου πει κάποιος ναι, συμβαίνει, ας πούμε. Δηλαδή, και αυτό νομίζω είναι αυτό που τους κάνει και τους πρόχνει να κάνουν ένα post και να ανεβάσουν κάτι. Δεν είναι θέμα, παιδί μου. Δημοσίων σχέσεων ή οτιδήποτε. Ή να κάνουν έτσι εντύπωση ή οτιδήποτε άλλο. Εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Τώρα. Ένας φόρος τιμής. Βέβαια. Απόψε το Σίγμα σας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα σπουδαίο αφιέρωμα στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα μέσα από την εκπομπή Βινήλιο. Η εκπομπή θα μεταδοθεί απόψε στις 10:20 αν θέλετε να πάρουμε ένα μικρό δείγμα. Η μουσική φυσικά θα μας αφήσει την πιο γλυκιά γεύση. Και τι μουσική. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Νίκος Πορτοκάλογλου έρχονται ζωντανά στο Βινήλιο με τις κιθάρες τους για μια unplugged βραδιά όπου θα μοιραστούμε όλα αυτά τα τραγούδια που αγαπήσαμε, κουβέντες, απόψεις, ιστορίες, αναμνήσεις, φατμέ και τερμίτες. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας unplugged. Σήμερα στις 10:20.
Μάλιστα, έτσι να θυμηθούμε κάποια σπουδαία επεισόδια εκπομπή. Από το βινήλιο. Άλλη μια εκπομπή, Κωνσταντίνα μου, θα προβληθεί αύριο από το Σίγμα στην Υγειά μας ρε παιδιά στις 11:20 και είναι αφιερωμένη στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Μάλιστα. Και μπράβο, παιδιά, μπράβο, γιατί είναι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε σε τέτοιες στιγμές. Πάμε λίγο να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το κλίμα της εκπομπής μας, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με κάτι διαφορετικό. Πάμε να δούμε τι θα έχουμε στην υπόλοιπη από τώρα εκπομπή.